προφανέστατο ότι η ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου, όπως προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας στο Δήμο της Κοζάνης, είναι μια θετική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία αναβαθμίζει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ευρύτερα σε όλο το μαθητικό δυναμικό του Δήμου μας. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με τον χώρο στέγασης του καλλιτεχνικού σχολείου. Έγινε αποδέκτης διαμαρτυρίας της εκπαιδευτικής κοινότητας του πρώτου Λυκείου Κοζάνης. Σήμερα μπροστά στα μάτια μου εξελίχθηκε μια συνάντηση, μια πορεία διαμαρτυρίας των μαθητών του πρώτου Λυκείου Κοζάνης έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νομίζω πως δεν ξέρω αν θα είμαστε έτοιμοι ή όριμοι απόψε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε και για τη χωροθέτηση της μονάδας με την έννοια του ότι υπάρχει μια πλειάδα φωνών, μια ομοφροντία φωνών οι οποίοι αντιτίθενται στην εγκατάσταση του σχολείου στο πρώτο λύκειο. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε και να συμβάλλουμε μέσα από το διάλογο στην καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι, αυτό που δεν θέλουμε να εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση, να πάμε σε ψηφοφορίες, με πλειοψηφίες, να αποφασίσουμε κάτι στο οποίο η μαθητική, η εκπαιδευτική και ο σύλλογος γονέων του πρώτου λυκείου είναι αντίθετοι. Έχετε κάποιο χώρο στο μυαλό σας, σαν παράδειξη, κάποια αντιπρόταση ίσως? Όχι, και δεν μπορούσα να έχω πρόταση με την έννοια του ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα των απαιτήσεων των χώρων που χρειάζεται για να λειτουργήσει το καλλιτεχνικό σχολείο με την έννοια να προτείνουμε εμείς. Αλλά νομίζω ότι μια και στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τόσο η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας, όσο και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και οι Σύλλογοι Γονέων και η ΕΛΜΕ, νομίζω είναι οι αρμόδιοι να φωτίσουν πολύ περισσότερο το θέμα από όλες τις πλευρές, ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή απόφαση. Πάμε στο επόμενο βήμα της ανάπλωσης του ΟΣΕ τώρα. Πιάνει θέση τώρα, βγαίνει και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, γίνεται ο χαρακτηρισμός σταδιακά, αρχίζει και οριμάζει τώρα. Ναι. Προφανώς το οριμάζει με την έννοια ότι είναι μια επιλογή της Δημοτικής Αρχής και εξελίσσεται. Καταρχήν σε ό,τι αφορά το θέμα του καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Το θέμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλωση του χώρου, προφανώς και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση με την έννοια του ότι η προηγούμενη διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που εξελίχθηκε στην πόλη της Κοζάνης για την κεντρική μας πλατεία ήταν μια διαδικασία απολύτως πετυχημένη, μια δοκιμασμένη διαδικασία και απολύτως πετυχημένη. Επομένως, θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία για τον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, κάτι το θετικό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να βγει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός βγαίνει χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί το φορολογικό καθεστώς της περιοχής. Σήμερα που συζητάμε το θέμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ο χώρος πάνω στον οποίο σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις ονοματίζεται πολυοδομικά χώρος ΟΣΕ. Άρα, οι επιτραπόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις είναι αυτές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ΟΣΕ. Είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία τροποποίηση του πολυοδομικού σχεδίου στην περιοχή, πλην όμως δεν έχει τελειώσει. Και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και ποιες θα είναι οι οριστικές επιλογές. Με την έννοια αυτή, θεωρούμε το ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει αστερίσκους, έχει κινδύνους που κρύβουν και οι οποίοι ενδεχομένως να υπονομεύσουν την εξέλιξή του.